Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λάθος να μην υπάρχει κάποιος που να εκπροσωπεί την περιοχή της Θράκης. Και χάρηκα που επανήλθε στο σχήμα ο φίλος μου Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, διότι ήταν μια σημαντική παρουσία στην προηγούμενη κυβέρνηση και νομίζω ότι και τώρα η επιστροφή του είναι κάτι θετικό. Αλλά η Θράκη έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, οι οποίες θα πρέπει πάντοτε να αποτελούν προτεραιότητα για όλα τα υπουργεία. Το θέμα το έθεσα στον Πρωθυπουργό, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Του είπα ότι έχουμε ουσιαστικά 5 φορές δει τον γκρίζο του χάρτη. Και εύλογα θα προκαλέσει αυτό το πράγμα μια ανησυχία και στην τοπική κοινωνία. Και έβαλα ερωτήματα. Δηλαδή, είπα ποιος αυτή τη στιγμή υπουργός συντονίζει την εφαρμογή της διακομματικής απόφασης της Βουλής για τη Θράκη. Πού βρίσκονται τα σημαντικά έργα προτεραιότητες που είχαμε συναποφασίσει όλα τα κόμματα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος να παρακολουθεί τους ρυθμούς υλοποίησης δρομολογημένων έργων. Ο Πρωθυπουργός έδειξε εμπράκτως την ευαισθησία του, ας πούμε, για το Δημοκρίτιο, αλλά βλέπετε πόσο ταλαιπωρηθήκαμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τη λειτουργία της εργοθεραπείας και την αύξηση των εισακτέων φοιτητών που θα τη βιώσουμε σε κάνα μήνα περίπου και στην πόλη μας. Όταν δεν έχεις τα γένια και τα χτένια, δηλαδή είχα συγκρουστεί με τον κύριο Αυγενάκη, διότι είχε εξαιρέσει πάρα πολλούς νέους αγρότες από τα προγράμματα. Είχε ευνοήσει άλλες περιοχές και είχε αδικήσει την περιοχή. Το ίδιο συνέβη και γιατί επί όσα χρόνια ήταν υπουργός αθλητισμού δεν είχε δώσει ούτε 1 ευρώ στο Πανθρακικό στάδιο. Τώρα προχθές πήραμε όλα τα χρήματα, πληρώθηκε ο εργολάβος και έχει αρχίσει να δουλεύεται το ταρτάν. Ο τότε υπουργός αθλητισμού που είχε εξαγγείλει ότι σε μερικούς μήνες θα είχαμε στίβο και 5 χρόνια μετά τώρα ξεκίνησε. Ακριβώς. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρχει κάποιος από πάνω να σκύβει τα προβλήματα και να τα κυνηγάει, δεν θα κοιτάξει κανείς να τα λύσει. Λοιπόν, εγώ έθεσα με μεγάλη αυστηρότητα αυτά τα ζητήματα. Και επίσης ανέλησα και στους συναδέλφους μου στην κοινοβουλευτική ομάδα και στον Πρωθυπουργό το τι αντιμετωπίζω κάθε φορά. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος εδώ απέναντι σε ένα άλλο κόμμα ή σε έναν άλλο υποψήφιο. Συνήθως είμαι υποψήφιος απέναντι σε ένα άλλο κράτος. Το οποίο επιδιώκει να χειραγωγεί συμπεριφορές και το οποίο επιδιώκει να αυξάνει την επιρροή του εδώ για δικούς του λόγους όμως. Όχι για να προστατεύσει τα δικαιώματα της μειονότητος, όχι για να βοηθήσει την τοπική κοινωνία να αναπτυχθεί, όχι για να στηρίξει την ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία που όλοι μαζί χτίσαμε, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, αλλά για να μπορεί να έχει τον έλεγχο, τον εκλογικό, τον πολιτικό, τον ψυχολογικό της μειονότητας για λογαριασμούς της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Και τώρα, μάλιστα, στις τελευταίες εκλογές είδαμε να παντρεύεται αυτή η τάση με κάποιους ξενοκίνητους στην περιοχή της Μακεδονίας, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι της δίθεν μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Είναι ένα πείραμα που δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι εμφανίζεται παράλληλα με την εθνικιστική ρητορική της ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία καταπατώντας μια συμφωνία που εγώ τη θεωρούσα κακή, ισχυρίζεται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δηλαδή δεν σέβεται το έργα όμνες του όρου Βόρεια Μακεδονία ως γεωγραφικού προσδιορισμού, επί της ουσίας προσπαθεί να μιλήσει για Μεγάλη Μακεδονία, αναφέρεται στη Μακεδονία του Αιγαίου, σε διοχθέντες πληθυσμούς κτλ. Αυτή είναι μια ρητορική του προηγούμενου αιώνα, την οποία δεν πρέπει να την επιτρέψουμε να επιστρέψει. Όταν λοιπόν αυτό το βλέπω να εκδηλώνεται ενώπιον μας συνδυαστικά με αυτά που γίνονται στη Θράκη, αντιλαμβάνεστε ότι δικαιούμαι ως πολιτικός, έχω χρέος ως πολιτικός να ανησυχώ και να τα θέτω ομάς στον Πρωθυπουργό και να ζητώ την κάλυψη της κυβέρνησης σε μια σειρά κενών, παραλήψεων, καθυστερήσεων που θα κρατήσουν εδώ τον τόπιο πληθυσμό, που θα δημιουργήσουν αναπτυξιακή προοπτική και δημογραφική θωράκιση. Και αυτό έκανα.